του οικοπαίδ, όλα μοιάζουν να λύνονται πια στα δικαστήρια, οπότε θα μπουν και αυτά τα ζητήματα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον ειδικό γραμματέα της ΠΟΣΔΕΠ, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, είναι ο κύριος Μιχάλης Ζουμπουλάκης. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις αλλαγές που έρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπως επιμένει να την ονομάζει η κυβέρνηση, είναι αυτό που κάνει τον περισσότερο θόρυβο. Αλλά εσείς οι ακαδημαϊκοί βλέπετε και άλλες αλλαγές στις οποίες συνενείτε, στέκεστε απέναντι, ζητάτε μεταβολές, τροποποιήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα αυτά τα ζητήματα και μετά θα δούμε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η ασφάλεια στους χώρους των πανεπιστημίων. Αλλά να σας πω και μπορεί να μοιάζει παρονυχίδα, αλλά πραγματικά είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και για την εικόνα των πανεπιστημίων. Το λέω σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλες σχέσεις με τη Γαλλία. Δεν νομίζω πως αυτές τις εικόνες που έχουν πολλά κτίρια ελληνικών πανεπιστημίων τις συναντούμε στον κόσμο συχνά. Έτσι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε. Ελάτε να δούμε το δικό σας όργανο. Τι λέει, καταρχήν εσείς έχετε περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ή όχι ακόμη? Όχι ακόμη. Θα πότε είστε εσείς? Δεν γνωρίζω, ο πρόεδρος θα πάει. Mm-hmm. Πάντως μια από αυτές τις ημέρες, έτσι. Ναι, αυτές τις ημέρες, βέβαια, αυτή την εβδομάδα που συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο εισάγει τέσσερις σημαντικές αλλαγές. Όντως κάνει πιο πολύ θόρυβο και εντυπωσιάζει η αστυνομία των πανεπιστημίων, αλλά έχει και άλλα τρία κεφάλαια τα οποία είναι ιδιαίτερο σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων. Το ένα είναι αυτή η περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Στην ιδέα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας, ας πούμε, κόφτης ο οποίος κάποια στιγμή θα λέει ότι από εκεί και κάτω δεν γίνεται να μπορεί κανείς να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά διότι εάν αυτές οι εξετάσεις έχουν νόημα, σημαίνει ότι δεν τις πέρασε. Έτσι. Άρα δεν μπορείς να εξεταστείς. Με τον κόφτη που λέει το μοντέλο που προωθεί, ο αλγόριθμος που προωθεί το Υπουργείο. Ή έχετε αντιπρόταση εσείς? Είναι όχι. Άρα εσείς δεν εναντιώνεστε εκεί, γιατί έχουμε ακούσει και πανεπιστημιακούς που θέλουν μια μεγαλύτερη εκπροσώπηση φοιτητών, σπουδαστών στα τμήματα, δεν το βρίσκουν δημοκρατικό και λένε αυτό να καταργηθεί. Η δικιά σας ομοσπονδία λέει πως το βλέπει θετικά. Το βλέπει θετικά, αλλά πρέπει το να... Το πώς θα διαμορφωθεί είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Είναι δύο προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Η μία προϋπόθεση είναι ότι το παιδί που δεν θα μπορέσει να πιάσει τη βάση, όποια και είναι αυτή, το 80% του μέσου όρου, των μέσων όρων της δέσμης, αυτός είναι ο κανόνας, ναι. Κάτι τι θα κάνει. Ποια είναι η εναλλακτική δύση που του προσφέρουμε? Έχοντας καταργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση την τεχνολογική εκπαίδευση, τα ΤΕΙ, δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να πάει σε ένα ΙΕΚ. Όλα δεν είναι το ίδιο καλής ποιότητας, ή ενδεχομένως σε κάποιο κολέγιο, αν το αντέχει η τσέπη. Έτσι, άρα, πρώτα θα έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η επαγγελματική εκπαίδευση που σήμερα δεν υπάρχει. Και δεύτερο. Λέτε να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές για τα παιδιά που δεν θα πούν, εναλλακτικές, ας το πούμε. Εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι πολύ δυσάρεστο για την πανεπιστημιακή κοινότητα να βλέπει τα πρωτοσέλιδα ή τους τίτλους στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ κάποιος μπήκε με ένα, με δύο, με τρία, έτσι, όταν το άριστα είναι το 20. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θλίβει και εσάς. Απαξιώνει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Προφανώς μας θλίβει, διότι αυτός απλά δεν είναι εκπαιδεύσιμος. Έτσι, δεν μπορεί να τον βγάλει. Προφανώς δεν θα μπει σε ένα τμήμα του Πολυτεχνείου έτσι, με τέτοιου βαθμού, αλλά μπορεί να μπει δυστυχώς σε ένα τμήμα μαθηματικών. Έτσι, και τα μαθηματικά δεν είναι μια επιστήμη που διαβάζει κανείς χωρίς να έχει ορισμένα εφόδια από το λύκειο πριν. Το δεύτερο πρόβλημα που έχει αυτή η πρόταση, όπως είναι του Υπουργείου, είναι ότι αφήνει την ελευθερία στο Υπουργείο να ορίζει τον αριθμό των εισακδαίων. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνω μάθημα. Αλλά αν οι θέσεις προσφερόμενες είναι πάρα πολλές, αναγκαστικά οι τιμές, δηλαδή οι βάσεις εισαγωγής, θα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Άρα, εάν δεν περιοριστεί ο αριθμός των εισακτέων
με ευθύ τρόπο και όχι με έμεσο τρόπο, ρίχνοντας το παιχνίδι στην οποιαδήποτε, τέλος πάντων, ευχέρεια του βαθμολογικού συστήματος. Και αν δεν υπάρξει μια σταδιακή μείωση ως και κατάργηση των μεταγραφών, το πρόβλημα δεν λύνεται. Γιατί πολύ σωστά τα ακριτικά πανεπιστήμια, κυρίως το Αιγαίο, η Θράκη, η Κρήτη, έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι έχουμε εμείς λόγω γεωγραφικής θέσης στο κέντρο της Ελλάδος. Αλλά και δικά μας τμήματα, υπάρχουν καμιά δεκαριά από τα 35 τμήματα πανεπιστημίου της Ελλάδας, τα οποία θα έχουν και αυτοί και αυτά μια απόλυτη. Να καταλάβω λίγο τι λέτε σε σχέση με τις μεταγραφές. Λέτε να καταργηθούν. Να καταργηθούν οι αθρώες μεταγραφές, φαντάζομαι λέτε. Δηλαδή, όχι να έχω το κολπάκι να πάω στο ακριτικό πανεπιστήμιο που είναι χαμηλότερη βαθμολογία και μετά να βάλω το μέσο, να κλαφτώ, να κάνω ενστάσεις για να έρθω στο πιο κεντρικό. Αυτό ζητάτε να καταργηθεί. Ναι. Γιατί φαντάζομαι σε μια οικογένεια που αλλάζει δραματικά η κατάστασή της, που χάνεται ένας γονιός, άρα αλλάζουν δραματικά και τα οικονομικά ενδεχομένως, εκεί θα πρέπει να γίνονται, να συνεχίσουν να γίνονται αυτές οι εξαιρέσεις. Κοιτάξτε, οι εξαιρέσεις του νόμου είναι πάρα πολλές και στο πρόσφατο νομοσχέδιο που πέρασε, δεν θυμάμαι πότε, γιατί αυτή είναι η τρίτη μεταρρύθμιση. Ένα από τα προβλήματα που όλοι κριτικάρουν το Υπουργείο είναι ότι δια της μεθόδου της αλαμοποίησης κάνει μικρές μεταρρυθμίσεις. Κανείς δεν θυμάται τις προηγούμενες, αλλά στην ουσία χτίζει ένα ολόκληρο μοντέλο λειτουργίας του Πανεπιστημίου χωρίς να το λέει, χωρίς να φαίνεται τελικά ποια είναι η πρόθεση. Περιμένουμε και άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση, μια αλλαγή του νόμου πλαισίου, να δούμε τι θα είναι και αυτή. Έτσι. Εάν λοιπόν έχει περάσει το προηγούμενο μια σειρά από εξαιρέσεις, θυμάμαι τώρα μια εξωφρενική, ας πούμε, εξαίρεση που είναι οι έγκυες φοιτήτριες. Και άλλες διάφορες, τέλος πάντων, έτσι, εξαιρέσεις. Αυτό ήταν πολύ φωτογραφικό, όπως το ακούω. Δηλαδή. Έτσι. Καλά, όχι ότι δεν προκύπτει, αλλά φαντάζομαι στους χιλιάδες των φοιτητών στην Ελλάδα πόσες να είναι οι έγκυες φοιτήτριες. Ναι, αλλά χρειάζεται να 10. Το μαθήσουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, να μην μείνουμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν ομάδα αλλαγών που κατά τη γνώμη μας έχει ορισμένα προβλήματα, συζητήσιμα όμως, τα οποία πρέπει κανείς να βάλει κάτω στο τραπέζι. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό και στο οποίο συμφωνούμε είναι η περίφημη ιστορία με τους αιώνιους φοιτητές. Δεν υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο το οποίο δεν έχει ένα όριο ανάω του φοιτητής. Εκεί λοιπόν η δική σας πρόταση ποια θα είναι, ποιο να είναι αυτό το όριο? Δύο φορές τα χρόνια σπουδών. Δύο φορές τα χρόνια. Άρα και για την ιατρική που είναι περισσότερη, για άλλες σπουδές που είναι πενταετής ή φοίτηση. Άρα να διπλασιάσουμε τα χρόνια σπουδών. Με εκεί θα μπορούσαν. Μπράβο, με προλάβατε. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως είπαμε, αν αλλάξει δραματικά η ζωή ενός ανθρώπου, προφανώς. Έτσι, αν περάσει κάποιος μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, έτσι, δεν μπορείς να το πεις. Δύο κεφάλαια. Το ένα αφορά στα πειθαρχικά μέτρα. Εκεί το Υπουργείο υπερνομοθετεί, ενώ θα έπρεπε να είναι στην υποχρεωτικά ύπαρξη πειθαρχικών μέτρων, αλλά στην διακριτική ευχέρεια των πανεπιστημίων, ποιες είναι ενδεικτικά οι παραβάσεις που είναι κοινές σε όλα τα πανεπιστήμια. Έτσι, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Έτσι, η αντιγραφή, τέλος πάντων, η ασέβεια προς το πανεπιστήμιο, η όχληση των υπολείπων και άλλα πράγματα τα οποία είναι γνωστά από παντού. Αλλά θα έπρεπε όλα τα πανεπιστήμια έχουν ιστορικούς κανονισμούς. Επίσης έχουν πολλά πανεπιστήμια όπως το δικό μας από το 2009 τουλάχιστον κώδικα διοντολογίας. Δεν χρειάζεται το Υπουργείο να υπερνομοθετεί και να καθορίζει και την πιο μικρή λεπτομέρεια τι συνιστά αδίκημα, ποια θα είναι η ποινή, ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιβάλλεται και όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν αυτό σε συνδυασμό δε με την κόκκινη παντιέρα που λέγεται αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα πάμε και σε αυτό. Μισό λεπτό. Για τα άλλα, όπως λέτε, το να πιάσει ένας καθηγητής να κάνει αντιγραφή κάποιος, το να έχει μια ασεβή συμπεριφορά και αυτό να είναι με ακραίο τρόπο, να μην είναι προφανώς, το δεν με χαιρέτησε στο διάδρομο ή γύρισε την πλάτη του. Προφανώς μιλάτε για κάτι που είναι πιο πέρα από αυτό που περιγράφω. Αυτά ποιο όργανο θα τα διαχειρίζεται? Θα συσταθεί ένα όργανο εντός της οικογένειας του Πανεπιστημίου που θα είναι και εσείς οι διδάσκοντες αλλά και εκπρόσωποι των φοιτητών? Ούτως ή άλλως και ο νόμος αυτό λέει. Δεν λέει τίποτα άλλο. Αλλά δεν λειτουργεί. Δεν έχει συσταθεί τέτοιο όργανο, καταλαβαίνω.
ορίζει τις λεπτομέρειες, τις ορίζει με έναν τρόπο έτσι υπερβολικά γραφειοκρατικό. Ναι, Εκείνη είναι η αλλά αντίληψή δεν έχει συσταθεί μέχρι στιγμής που συζητούμε. Δεν υπάρχει δεν τέτοιο έχει όργανο. συσταθεί διότι δεν έχει επιτηθεί. Έχουμε πολλές φορές την επιβολή ποινών. Υπάρχουν πειθαρχικές ποινές οι οποίες εφαρμόζονται σπάνια σε ζητήματα αντιγραφής κυρίως, έτσι. Και υπάρχουν ποινές σε επίπεδο τμήματων. Δεν υπάρχουν ποινές για αδικήματα που τελεί κάποιος Μάλιστα. σε επίπεδο πανεπιστημίου. Ωραία. Πάμε, αν τελειώσατε με τα υπόλοιπα, Ναι. που είναι τα ακαδημαϊκά, ας το πούμε, πάμε τώρα στο θέμα της αστυνόμευσης. Ενώ όλοι λέτε ότι χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια χώρο των πανεπιστημίων, έχουμε δει την παραβατικότητα, ευτυχώς όχι συχνά και όχι ακραία, στο δικό μας πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε δει δηλαδή ούτε τις καταγγελίες του Απιθύτα για διακίνηση ναρκωτικών που γίνεται με έναν ανέσχυντο τρόπο, για παρενοχλήσεις, για βιασμούς. Δεν έχουμε ακούσει αυτά. Δεν έχουμε δει τις μεγάλες καταστροφές όταν μπουκάρει μια ομάδα αγανακτισμένων φοιτητών, είναι δεν είναι φοιτητές, που είδαμε, δεν χρειάζεται να πούμε αυτά που είδαμε στην ΑΣΟΕ, πόση θλίψη δημιούργησαν σε όλους μας, πόσο μάλλον στη δική σας οικογένεια, την πανεπιστημιακή. Γιατί διαφωνούμε στο πώς αυτό μπορεί να γίνει? Κάποιοι λένε, μα κοιτάξτε, ο προηγούμενος νόμος προβλέπει ότι παίρνει ο πρίτανης τηλέφωνο την αστυνομία και παρεμβαίνει αν ξεφύγει η κατάσταση. Όταν πια όμως έχει ξεφύγει η κατάσταση, θα πει κάποιος, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Μετά από την ρύθμιση που έκανε αυτή η κυβέρνηση το 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που, τα οποία νομοθέτησε ήταν η κατάργηση των διατάξεων περί πανεπιστημιακού ασύλου. Συνεπώς σήμερα δεν υπάρχει καμία απαγόρευση σε οποιοδήποτε όργανο της αστυνομικής δύναμης να θέλει να εισέλθει στον χώρο του πανεπιστημίου χωρίς να ζητήσει την άδεια κανένας. Ένα το κρατούμενο. Συνεπώς, από αυτή την έννοια είναι μία αντίδραση η οποία έχει άλλους σκοπούς, μάλλον επικοινωνιακούς, δηλαδή το να δείξει ότι θα επιβληθεί ο νόμος και η τάξη με κάθε τρόπο. Άρα είναι μια μεταρρύθμιση με αυτή την έννοια υπερβολική. Και εδώ έρχεται η άλλη πλευρά που είναι εντελώς υποκριτική, η οποία λέει ότι λίγο πολύ τα πράγματα είναι καλά όπως είναι και δεν χρειάζεται τίποτα να γίνουν. Μεταξύ μιας ρύθμισης που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα σε κάθε πανεπιστήμιο, και μια άλλη που λέει ότι όλα είναι μια χαρά, δώστε λεφτά για την παιδεία κλπ. Υπάρχει μια πρόταση από τη μεριά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων και προκειμένου και της ΠΡΟΣΔΕΠ, της ύπαρξης μιας δύναμης η οποία θα εποπτεύει, η οποία θα ελέγχει, η οποία θα εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου εισόδου στο χώρο, η οποία θα εποπτεύει με ηλεκτρονικά μέσα το τι συμβαίνει στους κοινόχρηστους χώρους και όχι στα γραφεία, στις αίθουσες διδασκαλίας ή οπουδήποτε αλλού προφανώς, και η οποία θα είναι σε θέση να επικοινωνεί απευθείας με την αστυνομική δύναμη, η οποία θα έχει και δυνατότητα να παρεμβαίνει όπως πρέπει να παρεμβαίνει. Δεν είναι αληθές αυτό το οποίο διακινείται, ότι υπάρχει τέτοιο παράδειγμα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι. Με εξαίρεση την Αμερική, η οποία έχει ένα ζήτημα με την οπλοφορία που γνωρίζετε όλοι, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και έχω επισκεφθεί τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως ακαδημαϊκός, δεν υπάρχει αστυνομία κανονική. Τι συστήματα έχουν? Έχουν συστήματα ένστολων. Ποιο είναι το πιο διαδεδομένο? Είναι ένστολοι φύλακες, οι οποίοι ναι. ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα... Αυτό που λέτε, ας πούμε, βεβαίως. Στην Κωνσταντινούπολη πήγα εγώ να διασχίσω ένα πάρκο. Δεν κατάλαβα ότι είναι το πάρκο του Πανεπιστημίου, ούτε κατά διάνοια. Εκεί δεν μπαίνει. Δεν είναι δημοκρατική χώρα η Τουρκία. Δεν έχει σημασία. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα φυλάκιο στο πάρκο που σου λέει, αν δεν είσαι διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητής, να έχεις το πάσο σου, εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνεις. Εγώ ναι. τώρα, αν πάω στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα μπω. Δεν θα με ελέγξει κανείς. Όχι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα μπείτε. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπείτε, θα επισκεφτείτε όποιον χώρο θέλετε, έτσι. Χωρίς να σας ρωτήσει έτσι. Κανείς, πάτε κύριε. Και έτσι. Αυτό είναι ένα δεν ζήτημα. Δεν υπάρχει έτσι. Κανένα Χωρίς το έλεγχο. Να μην έχουμε ζήτημα, γιατί είναι μια πόλη επαρχιακή, χωρίς μεγάλη εγκληματικότητα, αλλά προφανώς καταλαβαίνετε στο κέντρο της Αθήνας αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν χρειάζεται κάτι να γίνει, αλλά όχι αυτό που πάει να γίνει. Διότι σας λέω το παράδειγμα. Έτσι. Θέλουν να προσλάβουν 1.030 αστυνομικούς για να τους κατανείμουν στα 22 πανεπιστήμια της χώρας.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 60 κτίρια, μοιρασμένα σε 5 πόλεις, σε 2 διαφορετικές περιφέρειες. Εμείς μόνον, αν έχουμε μια βάρδια σε κάθε κτίριο με 4 άτομα, 3 που θα δουλεύουν και ένας που θα κάνει το ρεπό του, θέλουμε 240 αστυνομικούς. Σας ρωτάω, τα τελευταία 15 χρόνια, κάθισα πριν ξεκινήσει η εκπομπή και μέτρησα, έχουμε 9 ή 10 σοβαρά περιστατικά. Είναι δυνατόν να έχεις 240 αστυνομικούς για τα 9-10 περιστατικά τα οποία θα προκύψουν, αν προκύψουν, και τα οποία ενδεχομένως να μην έχετε. Άρα θα βλέπατε μια εταιρεία security, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, η εταιρεία security από τον νόμο δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η εταιρεία security ουσιαστικά φυλάνε τα κτίρια. Δεν φυλάνε τους ανθρώπους. Δηλαδή, ναι, αλλά θα μπορούσε ένας υποτυπώδης έλεγχος να γίνει. Ναι. Δεν λέω να γίνει έλεγχος σαν να μπαίνει στο Μαξίμου. Εξονυχιστικός, αλλά όπως λέμε, ένας φοιτητής να δείξει την ταυτότητά του, ένας καθηγητής, ένας υπάλληλος. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός έλεγχος με μια κάρτα εισόδου μαγνητική στο κτίριο, το πράγμα τελείωσε. Διότι η μαγνητική κάρτα καταγράφει ότι ο Ζουμπουλάκης μπήκε στο κτίριο. Ναι. Και εγώ που θέλω να βάλω το κακοποιό στοιχείο, κρατάω την πόρτα ανοιχτή με τη δική μου κάρτα. Με το πάσο μου και μπαίνει και το κακοποιό στοιχείο. Υπάρχουν τρόποι τώρα. Όπως στο σούπερ μάρκετ μπαίνεις ένας-ένας και έχει εκείνο το κυλιόμενο, βγαίνεις ένας-ένας, μάλλον έτσι το κυλιόμενο. Ναι, ναι. Υπάρχουν τρόποι να το αποτρέψεις αυτό. Μάλιστα. Και φυσικά όταν γίνονται εκδηλώσεις για το κοινό, θα υπάρχει και αντίστοιχη δυνατότητα να είναι τα πράγματα ανοιχτά. Έχουμε να ζήσουμε πολλά και ωραία. Να σας μεταφέρω χαιρετισμούς. Τώρα που κλείσαμε την κουβέντα μας, θα πάω. Σήμερα μιλούσα με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη, την εξαιρετική μας δημοσιογράφο, συνάδελφο δηλαδή και συγγραφέα. Στο τέλος του μήνα θα την έχουμε στην εκπομπή μας γιατί βγάζει καινούριο βιβλίο. Μου λέει, βλέπω πάντα τις κουβέντες με τον ξαδελφό μου. Είναι εξαδέλφια η Μανίνα και ο Μιχάλης Ζουμπουλάκης, που έχετε και χιούμορ και περνάτε και ωραία και έτσι και αλλιώς. Λέει, τον βλέπεις, λέω, εκ του συνέγγυης έχω κάτι μήνες να τον δω στο πλατό, αλλιώς στην πόλη συναντιόμαστε. Και τον έχω σήμερα και μου λέει χαιρετισμούς. Τους δίνω δημόσια τους χαιρετισμούς αφού δεν είστε εδώ. Να είστε καλά. Να σας τους δώσω ιδιωτικά. Γεια σας κύριε καθηγητή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.